Με την ευκαιρία τη υπογραφή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντιπρόεδρο του Εκουαδόρ μίλησε στο Euronews για την εκλογή Τραμπ. Ο Χόρχε Γκλά ανησυχεί για του μετανάστε από τη χώρα του στι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ η ρητορική του Τραμπ στη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία του είχε ακραίε ρατσιστικέ κορώνε. Περιμένουμε τον τράπ με σεβασμό, το σεβασμό τη χώρα μα, το σεβασμό τη κυριαρχία μα. Οι πολίτε μα είναι πάντα μια ανησυχία για μα. Ο Ισημερινό, όπω και άλλε χώρε τη Λατινική Αμερική, έχουν πολλού μετανάστε στι ΗΠΑ με διαφορετικά στάτου μετανάστη. Αλλά εστιάζουμε την προσοχή μα σε αυτού. Στι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τι ΗΠΑ, αναφέρθηκε η Επίτροπο Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ. Ο Ντόναλτ Τραμπ είχε εκφράσει την αντίθεσή του με αυτέ τι συμφωνίε. Πιστεύω ότι για λίγο καιρό θα υπάρχει μια φυσική πάυση, όσο περιμένουμε την επόμενη διοίκηση, οπότε για ένα διάστημα οι συζητήσει για την TTIP πιθανότατα θα παγώσουν. Η συμφωνία με το Εκουαδόρ θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2017, αφού επικυρωθεί πρώτα από το Ευρωκοινοβούλιο και την Εθνοσυνέλευση του Ισημερινού.